Έχουν γίνει ήδη πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Θα μιλήσω επιγραμματικά και ο τίτλος της εισήγησής μου θα είναι «Η ατραπή του μέλλοντος και ο πόλεμος της μνήμης, ο αντισοβιετισμός ως αντικομουνισμός της εποχής μας». Και θα δράξω, θα πάρω τη σκυτάλη από τον Γιώργο αναφορικά με το ψήφισμα που ανέφερε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Διαπιστώνοντας πριν το κάνω αυτό ότι εδώ και 30 χρόνια δεν υφίσταται η Σοβιετική Ένωση, δεν υφίσταται το σοσιαλιστικό στρατόπεδο της Ευρώπης, ωστόσο ένας ιδιαίτερος πόλεμος με ογκούμενη σφοδρότητα διεξάγεται εναντίον της. Εναντίον της μνήμης και της κληρονομιάς της Σοβιετικής Ένωσης. Μάρτυρας αυτού του πολέμου είναι το συγκεκριμένο απόσπασμα που θα σας διαβάσω. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε ως άμεσο αποτέλεσμα της διαβόητης συνθήκης μη επιθέσεως της 23 Αυγούστου 1939 μεταξύ Ναζί και Σοβιετικών και των μυστικών πρωτοκόλων της, βάσει των οποίων δύο ολοκληρωτικά καθεστώτα που είχαν κοινό στόχο να κατακτήσουν τον κόσμο διέρεσαν την Ευρώπη σε δύο σφαίρες επιρροής. Το ναζιστικό και το κομμουνιστικό καθεστώς διέπραξαν μαζικούς φόνους, γενοκτονία και εκτοπίσεις και προκάλεσαν μια άνευ προηγουμένως στην ιστορία της ανθρωπότητας απώλεια ανθρώπινων ζώων και στέρηση ελευθερίας. Είναι πράγματι από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου του 19 με τίτλο «Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης». Το οποίο και αυτό είναι ενδεικτικό του ποιος το υποστηρίζει, κατατέθηκε από τις παρατάξεις σχεδόν ολόκληρου του πολιτικού φάσματος της σημερινής επίσημης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές, τους φιλελεύθερους, μέχρι τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Και επικυρώθηκε με 535 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 52 λευκά. Τώρα, όσες όσοι εδώ πέρα μέσα έχουμε έτσι πλέον μια ιστορία στην πολιτική και θυμόμαστε, καταλαβαίνουμε ας πούμε ότι στη δεκαετία του 80, στα ίδια τα όργανα της τότε ΕΟΚ, ήταν αδιανόητο ένα τέτοιο ψήφισμα. Αυτό δείχνει και την σημαντική μετατόπιση των πολιτικών δυνάμεων που διαχειρίζονται τις τύχες του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Και πληροφοριακά να αναφέρω ότι είχε προηγηθεί η διακήρυξη της Πράγας για την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον κομμουνισμό στις 3 Ιουνίου 2008, βάσει της οποίας θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή ημέρα υπέρ της μνήμης των θυμάτων του σταλινισμού και του ναζισμού, η οποία τιμάται κάθε χρόνο 23 Αυγούστου. Περί μνήμης λοιπόν, ή μάλλον και περί μνήμης, η συζήτηση, η αντιπαράθεση και σύγκρουση στη Γυραιά Ήπειρο. Τώρα, ποιες οι πολιτικές διαστάσεις του σύγχρονου αντισοβιετισμού? Είναι συνυφασμένος με τον ιστορικό αναθεωρητισμό, σε κλίμακες που δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε σε τόσο επίσημο επίπεδο τον 20ο αιώνα. Έναν αναθεωρητισμό ο οποίος αποτελεί σήμερα κομβική ιδεολογική έκφραση του αντικομουνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είμαι επιγραμματικός, μιας και έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ο ιστορικός αναθεωρητισμός, ο σύγχρονος ιστορικός αναθεωρητισμός, δομείται σε συνειδητές κραυγαλαίες αποσιωπήσεις, οι οποίες παραμορφώνουν τη ιστορική μνήμη και μεταξύ άλλων ξεπλένουν το φασισμό, μειώνουν την ιστορική του ευθύνη για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκαλύπτουν αυτές οι αποσιωπήσεις τις βαθιές ρίζες του φασισμού, ναζισμού στα αστικά καθεστώτα των ευρωπαϊκών χωρών, στα ληστρικά στρατηγικά συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων, στις παραδόσεις της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, του ευρωπαϊκού εθνικισμού και αντικομουνισμού. Αποσιωπούν τη στήριξη των φασιστικών δυνάμεων από τις κυρίαρχες τάξεις των χωρών του άξονα, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας. Αποσιωπούν την ανοχή έως την απροκάλυπτη ενθάρρυνση των φασιστικών δυνάμεων από τις ηγεμονικές φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης, από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Αποσιωπούν στο κείμενο αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εισηγήθηκαν
όλες οι δυνάμεις, επαναλαμβάνω, που διαχειρίζονται τις τύχες του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Δεν υπάρχει μία αναφορά στο ότι η δημοκρατική Ισπανία παραδόθηκε από τη Βρετανία και τη Γαλλία στις δυνάμεις των φασιστών. Ότι παρέδωσαν την Τσεχοσλοβακία στο Χίτλερ. Ότι παρέδωσαν στα γερμανικά στρατεύματα τη σημερινή σύμμαχή τους Πολωνία. Και οι ίδιοι οι Πολωνοί κυβερνήτες, δεν θέλω αυτό να το θυμούνται, αυτές οι δυνάμεις παρέδωσαν τη σύμμαχο της Πολωνία στα γερμανικά στρατεύματα. Αποσιωπούν βεβαίως, τονίζω και πάλι, την παρόθεση της ναζιστικής Γερμανίας τελικά να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση. Είναι μια απολύτως παραμορφωτική, στρεβλωτική μνήμη. Πέραν αυτού όμως, προσβάλλει ο ιστορικός αναθεωρητισμός τη μνήμη με τον πιο χυδαίο τρόπο των εκατομμυρίων θυμάτων της Σοβιετικής Ένωσης και των χιλιάδων κομμουνιστών της Ευρώπης που έπεσαν στον αγώνα εναντίον του φασισμού και βεβαίως αποσιωπούν την καθοριστική συμβολή της ΕΡΣ στη συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας, στην ήττα του φασισμού. Διαστρεβλώνει ο ιστορικός αναθεωρητισμός τον ευρύτερο ρόλο της ΕΡΣ σε όλη την ιστορία της. Τις κοινωνικές κατακτήσεις που διασφάλισε το σοβιετικό καθεστώς και τον προοδευτικό του ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Ένα προοδευτικό ρόλο που το αναγνώρισαν και αρκετοί διανόμενοι και πολιτικοί μη μαρξιστές και μη κομμουνιστές. Εδώ είναι η κραυγαλαία μετατόπιση της αστικής ιδεολογίας και πολιτικής από κάποιες παραδόσεις και του 20ου αιώνα. Κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο ιστορικός αναθεωρητισμός θέτει το ιδεολογικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη δίωξη κομμουνιστικών δυνάμεων έως και την απαγόρευσή τους. Και αυτό δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση επίσης να γνωρίσουμε. Και κάτι τελευταίο, δίνει άλοθη στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Συγκαλύπτει την οργανική σχέση της σύγχρονης κεφαλαιοκρατίας και της διαρκούς κρίσης της με την άνοδο των ακροδεξιών εθνικιστικών φασιστικών δυνάμεων στη σημερινή Ευρώπη και επίσης συγκαλύπτει τη στήριξη αυτών των δυνάμεων από τους θεσμικούς πολιτικούς ιδεολογικούς μηχανισμούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε μια λέξη γι' αυτά σε αυτό το ψήφισμα. Τώρα, ποιες είναι οι ευρύτερες επιδιώξεις του σύγχρονου αντισοβιετισμού? Καταρχάς να επισημάνω ότι ο αντισοβιετισμός αποτελεί σαφέστατα επιθετική εκδοχή αντικομμουνισμού, δεδομένου ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση και η ΕΣ υπήρξαν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του κομμουνιστικού κινήματος. Το τελευταίο, το κομμουνιστικό κίνημα, κατέστη ιστορική δύναμη η οποία επηρέασε την παγκόσμια εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων ως συνέπεια της Οκτωβριανής Επανάστασης και του μεγάλου τέκνη της, της Σοβιετικής Ένωσης. Ό,τι προηγήθηκε στον 19ο αιώνα είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Τώρα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύγχρονες αστικές δυνάμεις εχθρεύονται την ΕΣ? Την εχθρεύονται, για να είμαι πάλι επιγραμματικός. Πρώτον, διότι η σύγχρονη καπιταλιστική Ευρώπη είναι θεμελιωμένη πάνω στην ήττα της Σοβιετικής Ένωσης και των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, των σοσιαλιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Ουσιαστικά πάνω στην ακύρωση των αποτελεσμάτων της αντιφασιστικής νίκης. Σήμερα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα της αντιφασιστικής νίκης. Την εχθρεύονται διότι η Οκτωβριανή Επανάσταση και η ίδρυση της ΕΡΣ και μετέπειτα η αντιφασιστική νίκη ήταν κρίσιμοι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανατροπή του παγκόσμιου αποικιοκρατικού συστήματος, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο καπιταλισμός από τις απαρχές του, η δυναμική ανάπτυξη ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, η ηγεμονική του θέση στον πλανήτη, η ευημερία του και η λάμψη του, όταν μια χούφτα χωρών για κάποιους αιώνες ήλεγε περίπου το μισό πλανήτη και στήριξε την ανάπτυξή του, την ανάπτυξη που στήριξε πάνω σε αυτόν τον έλεγχο. Ήταν ακριβώς η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί των δυνάμεων της φασιστικής Ευρώπης που άνοιξε το δρόμο για τα μεγάλα απελευθερωτικά εγχειρήματα των λαών, για αυτή τη σπουδαία κοινωνική πρόοδο που σημειώθηκε παγκοσμίως στις τρεις μεταπολεμικές δεκαετίες, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 50. Για αυτή τη συγκλονιστική περίοδο ανάτασης των λαών, ιστορικής ελπίδας και αισιοδοξίας των λαών, επαναστατικής ελπίδας και αισιοδοξίας. Ο αντισοβιετισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά θεμελιώδες στοιχείο ιδεολογικής και πολιτικής συνεννόησης.
συνεννόησης και συμμαχίας του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων που διαχειρίζονται τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Ακροδεξιών, δεξιών, συντηρητικών, κέντροδεξιών, φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατικών, κέντροαριστερών. Ο αντισοβιετισμός τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί οργανικό στοιχείο της σύγκρουσής της, του πολέμου που διεξάγει με τους σύγχρονους αντιπάλους της. Είναι μια ιδεολογική σημαία πολεμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολέμου τίνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως και του Ευρωατλαντικού άξονα, έτσι είναι οργανικό στοιχείο. Ο οποίος άξονας βρίσκεται σε πόλεμο, προφανώς σε κοινωνικό πόλεμο με τις εργαζόμενες και υφιστάμενες εκμετάλλευση τάξης στο εσωτερικό τους. Βεβαίως σε συνθήκες διαρκούς οικονομικής κρίσης, διαρκούς αστάθειας. Είναι ιδεολογική σημαία σύγκρουση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωατλαντικού άξονα στο πλαίσιο του υπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγει στο εξωτερικό, στην πολεμική εκστρατεία προς Ανατολάς εναντίον της Ρωσίας με απότερο στόχο την Κίνα. Είναι ιδεολογική σημαία του πολέμου που διεξήγαγε και διεξάγει εναντίον των όπου γης αντιπάλων του για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας. Ο αντισοβιετισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδηλώνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και ως πόλεμος της μνήμης, σε αυτό θα ήθελα να δώσω λίγο περισσότερη προσοχή. Είναι πόλεμος εναντίον του σοβιετικού πολιτισμού, του πολιτισμού γενικότερα των πρώτων σοσιαλιστικών χωρών, του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη υπό τον καθοριστικό ρόλο και την επιρροή της εργατικής τάξης, του εργατικού κινήματος, των κομμουνιστικών κομμάτων. Εξού και γινόμαστε μάρτυρες, βεβαίως γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα ψήσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Της βάρβαρης καταστροφής των μνημείων του Σοβιετικού στρατού, των άλλων μνημείων των σοσιαλιστικών χωρών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Είμαστε μάρτυρες μιας εκτροματικής εθνογένεσης σήμερα στην Ουκρανία. Ένα νέο έθνος γεννιέται σήμερα στην Ουκρανία, που δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία του Ουκρανικού λαού, πρωτίστως στη Σοβιετική του ιστορία. Ξεκινά η εθνογένεση αυτή από την αιματηρή διαδρομή του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού στην Παντέρα. Αλλά η φιλελεύθερη Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Για να μην έχουμε αυταπάτες, το έθνος που αυτή τη στιγμή γεννιέται στην Ουκρανία είναι καινούριο. Είναι άλλο έθνος. Δεν υπάρχει τίποτε από το προοδευτικό του παρελθόν. Τίποτε. Είναι πόλεμος εναντίον της μνήμης με την εξής επίσης διάσταση. Εναντίον των ιδανικών, αυτό το πόλεμο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Των ιδανικών, των στόχων, των στάσεων ζωής που ανέδειξε ο σοσιαλιστικός πολιτισμός και το κομμουνιστικό κίνημα. Είναι πόλεμος εναντίον της ελπίδας, της ιστορικής αισιοδοξίας που καλλιέργησε στους ανθρώπους της εργασίας, στους υφιστάμενους καταπίεση λαούς. Είναι πόλεμος εναντίον της ιστορικής μνήμης, η οποία διασώζει όψεις ενός άλλου, ανθρώπινου κόσμου. Εναντίον της μνήμης που αποβλέπει στο μέλλον, που αποβλέπει στην κατανόηση της δυνατότητας μιας χειραφετικής σοσιαλιστικής προοπτικής. Για να μην ακρηγορώ, θα ήθελα σε συνάντηση με το ζήτημα του αντισοβιετισμού να δω ακόμα δύο ζητήματα. Ένα που είναι εξαιρετικά επίμαχο και αξιοποιείται από την αντισοβιετική προπαγάνδα. Εδώ το ζήτημα της βίας, το οποίο είναι μεγάλο, είναι σύνθετο. Θα ήθελα να σχολιάσω μόνο μία πλευρά του, έτσι. Το ζήτημα της βίας. Θα σχολιάσω, τονίζω, μία πλευρά του. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ σύνθετο. Η αντισοβιετική προπαγάνδα πράγματι αναφέρεται εμφατικά στο ζήτημα της βίας, της εκτενούς χρήσης βίας και καταστολής από το σοβιετικό καθεστώς σε ορισμένες στιγμές της ιστορίας του. Και πράγματι νομίζω για εμάς τους ίδιους τους κομμουνιστές, κάθε φαινόμενο που αφορά την Επανάσταση μας ενδιαφέρει, αναγνωρίζουμε ότι είναι σοβαρό ζήτημα. Η κατανόηση του, ωστόσο, απαιτεί την εξέτασή του υπό το πρίσμα των καταστάσεων, των συγκεκριμένων ιστορικών συγκρούσεων που καθόρισαν την πορεία, τη διαδρομή του σοβιετικού καθεστώτος. Αυτό όμως που κατά κανόνα κάνουν οι διάφοροι φορείς του αντισοβιετισμού, είτε πράγματι από τη δεξιά είτε από την αριστερά, είναι νομίζω να ζωγραφίζουν μια καρικατούρα. Μια καρικατούρα, μια γελιογραφία της βίαιης συμπεριφοράς του σοβιετικού καθεστώτος. Δηλαδή,
να βγάζουν από το προσκήνιο, από το ιστορικό προσκήνιο, πρώτα, τα προβλήματα, τις απειλές, τις προκλήσεις που το σοβιετικό καθεστώς εκλήθη να αντιμετωπίσει. Πολλές από αυτές δεν μπορούσαν να τις έχουν υπόψη οι ίδιοι οι ηγέτες του και οι κομμουνιστές που πρωταγωνίστησαν σε αυτά τα γεγονότα. Να βγάζουν από το προσκήνιο τους εχθρούς του, τους ορκισμένους εχθρούς του, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, και μερικά ακόμα στοιχεία των εχθρών που είναι κρίσιμα για να συναγάγει κανείς ιστορικά συμπεράσματα, τα συμφέροντά τους, τη δράση τους, αλλά και τις ιστορικές συνέπειες που δρομολογούσε για τη χώρα αλλά και για την παγκόσμια ανθρωπότητα η ενδεχόμενη νίκη τους. Αν αυτά βγουν από το προσκήνιο, τι απομένει? Απομένει πράγματι μια καρικατούρα όπου το σοβιετικό καθεστώς εμφανίζεται σαν να έχει μια εξωιστορική, μια έμφυτη, μια εγγενή και ανορθολογική, δαιμονική διάθεση και δίψα για βία και καταστολή. Πρόκειται για μια, κατ' ουσίαν επιστημολογικά, ακραία ανορθολογική και πολιτικά, απολύτως επιβλαβή, προσέγγιση του ζητήματος της βίας σε συνάρτηση με τη σοβιετική ιστορία. Βεβαίως, η σοσιαλιστική επανάσταση ενήχε βία. Δεν θα υπήρχε ανάγκη καμία επανάσταση ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, αν μπορούσαν κρίσιμα ζητήματα να λυθούν με άλλο τρόπο. Κάθε μεγάλη κοινωνική επανάσταση ενέχει βία, αυτό έχει υποθεί. Και είναι έτσι. Τώρα, μία ουσιώδης διαφορά όμως. Η βία, και που θα πρέπει τη διαφορά αυτή να την προτάσουμε διαρκώς, η βία που ανοίγει το δρόμο στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων μαζών, ναι, ακριβώς, των ταπεινών και καταφρονεμένων. Αυτοί κάνουν την επανάσταση, αυτοί ασκούν τη βία στην ανάλυση. Έχει ουσιωδώς διαφορετική ιστορική σημασία και αναγκαιότητα από τη βία που υπηρετεί τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων, τα συμφέροντα των αφεντικών, των υπερελιστών, των φασιστών. Τώρα, για το σοβιετικό καθεστώς, και αυτό μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα, οπωσδήποτε και για το κομμουνιστικό κίνημα, η βία ποτέ δεν ήταν αυτοσκοπός. Ποτέ ο σοβιετικός πολιτισμός, η σοβιετική προπαγάνδα, το κομμουνιστικό κίνημα δεν γοητεύτηκαν από τη βία. Ποτέ δεν ζωγράφισαν νεκροκεφαλές στα σύμβολά τους. Ποτέ δεν εκθίασαν τη βία. Έτσι. Σκοπός ήταν πάντα η κοινωνική απελευθέρωση των εργαζομένων σε πρωτόγνωρους δρόμους, σε πρωτόγνωρες διαδρομές και βεβαίως η οικοδόμηση κοινωνίας συντροφικών σχέσεων. Βεβαίως σε σφοδρή, βία, παγκόσμια σύγκρουση με τις δυνάμεις της ταξικής κυριαρχίας και εκμετάλλευσης σε μια βίαιη σύγκρουση που είχε κορονίδα της τον πιο αιματηρό πόλεμο της παγκόσμιας ιστορίας. Αν δεν ήταν αυτό από τη φύση του ό,τι πιο βίαιο γεγονός γνώρισε η ανθρωπότητα, στο οποίο εκλήθησαν να συμμετάσχουν οι κομμουνιστές. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Και είναι γεγονός ότι με αυτή την πορεία του το σοβιετικό καθεστώς βρέθηκε, και αυτό είναι πολύτιμη κληρονομιά της ιστορίας του, δίπλα σε όλες τις συγκρούσεις, σε όλα τα εγχειρήματα κοινωνικής απελευθέρωσης που έλαβαν χώρα στον 20ο αιώνα, σε κάθε ήπειρο του πλανήτη. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να σχολιάσω πιο εξειδικευμένα είναι το φαινόμενο του αριστερού αντισοβιετισμού. Με το δεξιό αντισοβιετισμό τα πράγματα ίσως είναι και λίγο πιο απλά. Είναι ιδιαίτερη η περίπτωση του αριστερού αντισοβιετισμού, του αντισοβιετισμού που προέρχεται από δυνάμεις της αριστεράς και από διάφορες διασπάσεις του κομμουνιστικού κινήματος. Τώρα, είναι μεγάλο το θέμα επίσης αυτό. Μία διάσταση που θα ήθελα να σχολιάσω. Μόνο μία διάσταση. Θεωρώ ότι χρήση σχολιασμού η περίπτωση αναλύσεων και ιδεών, οι οποίες δεδομένων των αντιφάσεων, των προβληματικών πτυχών και βεβαίως της τελικής ήττας του σοβιετικού καθεστώτος, αποκηρύσουν το σοσιαλιστικό χαρακτήρα του στο όνομα ενός καθαρού κομμουνιστικού ιδεώδους, περιγραφές του οποίου μπορεί να βρει κανείς και στα κείμενα των κλασικών του μαρξισμού, όταν γίνεται κουβέντα για έναν τελικό σκοπό. Οι στάσεις αυτές ουσιαστικά, και τονίζω για να γίνω κατανοητός, περιορίζομαι μόνο, τονίζω σε αυτή τη διάσταση του αριστερού αντισοβιετισμού, αρνούνται την οργανική σχέση του σοβιετικού καθεστώτος, του σοβιετικού σοσιαλισμού, με τον αγώνα για τη χειραφέτηση της εργασίας και την κομμουνιστική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Είναι γεγονός ότι το σοβιετικό καθεστώς διέφερε πράγματι από αρκετές αντιλήψεις και προσδοκίες των κλασικών του μαρξισμού. Η ιστορική πορεία του σοβιετικού καθεστώτος διέφερε απόφευκτα, αν θέλετε, από αυτό που μπορούσαν να φανταστούν οι θεωρητικοί
του επιστημονικού σοσιαλισμού πριν την εμφάνιση αυτού του νέου καθεστώτος. Θεωρώ ότι ως μαρξιστές δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη δυσκολία να κατανοήσουμε ότι η ιστορική κίνηση της νέας κοινωνίας αναπόφευκτα αποκάλυψε αντιθέσεις και ζητήματα τα οποία στον ένα ή τον άλλο βαθμό ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Έγκελς, ούτε και ο Λένιν θα μπορούσαν εκ προημίου να τα έχουν υπόψη, να τα έχουν υπόψη με σαφήνεια. Και σαφώς μετά τη σημαντικότατη εμπειρία της ΣΕΣΤ και τον άλλο σοσιαλιστικό χώρο, πρωτίστως θεωρώ της ΣΕΣΤ, η σοσιαλιστική θεωρία και η αντίληψή μας για την οικοδόμηση της κομμουνιστικής κοινωνίας των διαδρομών της δεν μπορεί να παραμείνει η ίδια με αυτή που υπήρχε στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα πρέπει όμως εδώ να τονιστεί ότι ο αριστερός αντισοβιετισμός θυσιάζει αυτό ακριβώς που μας άφησε ο 20ος αιώνας. Αυτή την πολύτιμη, κρίσιμη ιστορική εμπειρία της ΣΕΡΤ στο όνομα ενός καθαρού ιδεώδους, το οποίο εν τέλει καταλήγει να είναι ένα αφηρημένο ιδεώδους. Θα ήθελα εμφατικά να επισημάνω ότι δεδομένου του γεγονότος ότι τα τυπικά χαρακτηριστικά και οι αντιφάσεις του σοβιετικού σοσιαλισμού δεν ήταν αποτέλεσμα απλώς κάποιων τυχαίων περιστατικών. Δεν ήταν αποτέλεσμα απλώς κάποιων προσωπικών επιλογών των ηγεσιών, αλλά εξέφραζαν κατ' ουσίαν αναπόφευκτες αντιφάσεις των σοσιαλιστικών, κομμουνιστικών, κοινωνικών σχέσεων στις υλικές συνθήκες πρωταρχικής εμφάνισής του στον 20ο αιώνα. Δεδομένων αυτών, η συλλήδινη απόρριψή του από αριστερή σκοπιά, η άρνηση της κοινωνικής προόδου που επέτυχε στο πλαίσιο των δεδομένων αντιφάσεών του, κλείνει το δρόμο ουσιαστικά στην κατανόηση των αντικειμενικών δυσκολιών και προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία του σοσιαλιστικού κομμουνιστικού μετασχηματισμού της εργασίας, αλλά και στην ανίχνευση των προϋποθέσεων και δυνατοτήτων που επιτρέπουν την υπέρβασή του σήμερα. Τώρα, την υπέρβαση από τον αντιφάσιο. Μια τέτοια στάση τελικά μετατρέπει τη σοσιαλιστική κομμουνιστική θεωρία σε ασκήσεις επαναστατικού βερμπαλισμού που κατ' ουσίαν ισοδυναμούν με ουτοπικές ονειροπολίσεις. Θεωρώ ότι η εμπειρία της ΕΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών χώρων είναι εξαιρετική σημασία σήμερα. Είναι εξαιρετική για την αντίληψη δυνατοτήτων και προοπτικών εξέλιξης της ανθρωπότητας. Όχι με την έννοια της προσφοράς ενός τελειωμένου και έτοιμου μοντέλου προς μήνυση, αλλά με την έννοια της δυνατότητας που μπορούμε να έχουμε σήμερα μια σπαθύτερης κατανόησης του πώς λειτουργεί η σοσιαλιστική κοινωνία, πώς λειτουργεί η σοσιαλιστική οικονομία, το ζητημάτων που ανακύπτουν όταν θα αρχίσει να επιχειρείται η υπέρβαση των εμπορευματικών σχέσεων, το ποιο είναι το περιεχόμενο της ίδιας της αλλαγής της κοινωνικής συνείδησης. Είναι ζητήματα πολύ σημαντικά για την προοπτική της ανθρωπότητας. Θέλω να τελειώσω με δύο σκέψεις για την σημερινή αξία που έχει η ιστορική μνήμη του σοβιετικού καθεστώτος και η υπεράσπιση της. Θεωρώ, και πάλι επιγραμματικά θα αναφερθώ, ότι η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης του σοβιετικού καθεστώτος αφορά την υπεράσπιση της οικοδόμησης ενός οικονομικού συστήματος που ευνοούσε και ενίσχυε την ανάπτυξη σχέσεων συντροφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων. Δεδομένων όλων των προβλημάτων που αυτό ήταν το θεμελιώδης χαρακτηριστικό. Αφορά την υπεράσπιση της συγκρότησης ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας της ζωής, κοινωνικής διασφάλισης, της μόρφωσης και ανάπτυξης προσωπικότητας. Αφορά την υπεράσπιση ενός πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που αποτελεί χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Ενός πολιτισμού βαθύτατα ανθρωπιστικού. Ενός πολιτισμού ρομαντικού, ενός πολιτισμού αισιόδοξου, ο οποίος προέταξε τη φιλία, προέταξε την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ανθρώπων και έδωσε νέο νόημα ζωής στους φορείς του. Ένα νέο προσανατολισμό που κατέφθησε τη συλλογική ευτυχία. Αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς ρόλου της Σοβιετικής Ένωσης στην αντιμετώπιση του φασισμού, της αποικιοκρατίας, του υπεριαλισμού των δυνάμεων της ταξικής εκμετάλλευσης. Και τέλος, αφορά την υπεράσπιση της κληρονομιάς μιας χώρας και ενός καθεστώτος μέσα από πρωτόγνωρες συνθήκες και δυσκολίες ανίχνευσαν το μέλλον. Ενός καθεστώτος και μιας κληρονομιάς που συνδέονται οργανικά με τις κοινωνικές ατραπούς του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ.